ερχόμαστε. Στο στούντιο έχει πάρει τη θέση του ο κύριος Τζάρας. Καλώς ορίσατε στον Αλφα. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα χάρτη με τη δική σας βοήθεια, να τον δούμε και να μας εξηγήσετε εσείς τι βλέπουμε, τι μας δείχνει. Ορίστε, κύριε Τζάρα, βλέπετε απέναντί σας. Λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από δεξιά και να πάμε αριστερά, εκεί όπου γίνονται σήμερα επιχειρήσεις. Δεξιά βλέπουμε με κίτρινο χρώμα τα κουρδικά καντόνια Τζαζίρα και Κομπανί. Δεν φαίνεται βέβαια όλη η περιοχή. Ο ποταμός που βλέπουμε στα δεξιά μας είναι ο ποταμός Εφράτης. Είναι η γραμμή, αν θέλετε, που χωρίζει την Αμερικανική από τη Ρωσική σφαίρα επιρροής. Στα δεξιά του Εφράτη η σφαίρα επιρροής είναι Αμερικανική. Στα αριστερά είναι περισσότερο Ρωσική, με εξαίρεση την Μανπίτς, τον μικρό θύλακα που βλέπουμε. Εκεί να εφάπτεται του Εφράτη ποταμού. Παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο κίτρινων ζωνών που βλέπετε αριστερά και δεξιά με σκούρο πράσινο χρώμα. Η ζώνη που δημιούργησε είναι η επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη της Τουρκίας, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο και τελείωσε, συγγνώμη, τον Αύγουστο του 2016 και τελείωσε τον Μάρτιο του 2017. Τώρα η κίτρινη ζώνη που βλέπουμε στα αριστερά μας είναι η κουρδική ζώνη στο καντόνι Αφρίν. Εκεί είναι που κάνει την επιχείρηση της η Τουρκία, την λεγόμενη επιχείρηση Κλάδος Ελέας, με την υποστήριξη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και άλλων σουνιτικών ομάδων εντός της Συρίας. Βλέπετε την κίτρινη ζώνη, συγγνώμη, την πράσινη ανοιχτή, το ανοιχτό πράσινο μέσα στον θύλακα Αφρίν, εκεί που είναι, που λέει Κούρδοι του Αφρίν. Αυτοί είναι τα εδάφη που κατέλαβαν οι επιχειρήσεις των Τούρκων μαζί με τις φιλοτουρκικές δυνάμεις και έχουν φτάσει εκεί που συγκλίνουν οι δύο άκρες της ανοιχτής πράσινης ζώνης. Είναι εκεί που, εκεί στη μέση βρίσκεται η πόλη του Αφρίν, την οποία προσπαθούν να περικυκλώσουν. Δεν την έχουν ακόμα περικυκλώσει εντελώς. Υπάρχουν κάποιες διέξοδοι, τις οποίες οι Κούρδοι χρησιμοποιούν και κενώνουν την πόλη κατά χιλιάδες και ετοιμάζονται να μπουν μέσα. Οι απώλειες είναι τεράστιες και από την πλευρά των Κούρδων και έχουν αυξηθεί και από την πλευρά των τουρκικών επιχειρήσεων. Απλά να αναφέρω και τελευταία ότι το κόκκινο χρώμα είναι η περιοχή που ελέγχει το καθεστώς Άσα της Συρίας και το πράσινο ανοιχτό χρώμα που βλέπουμε αριστερά κάτω είναι ισλαμιστικές αντικαθεστωτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Αλ-Κάιντα και η Αχράρ Αλ-Σάμ, η οποία υποστηρίζεται από την Τουρκία. Συνεπώς, κύριε Τζάρα, βλέποντας το χάρτη, ο στόχος της Τουρκίας τώρα είναι να εξαφανίσει το κίτρινο χρώμα από που βλέπουμε Κούρδοι Αφρίν και να γίνει όλο πράσινο κοινό. Μάλιστα. Γιατί αυτό? Ο στόχος είναι το πράσινο σκούρο που βλέπετε να ενωθεί με το πράσινο ανοιχτό που βλέπουμε μέσα στο Αφρίν και να δημιουργηθεί μια ζώνη αρκετά μεγάλη κατά μήκος του τουρκοσυριακού συνόρου για αρκετούς λόγους. Ο πρώτος και βασικότερος λόγος είναι διότι θέλει να αποτρέψει, και αυτός ήταν ο στόχος που κατάφερε με την ασπίδα του Εφράτη, να αποτρέψει τη σύνδεση των καντονιών του Τζαζίρα και του Κομπανί που βρίσκονται στα δεξιά μας με το καντόνι του Αφρίν. Και κατ' επέκταση την προσπάθεια των Κούρδων για να αποκτήσουν έξοδο στη Μεσόγειο θάλασσα. Άρα είναι διτός ο στόχος, όπως μας την περιγράφετε, τα κίτρινα να μην γίνουν ενιαία στα σύνορα της Τουρκίας και να μην εξασφαλίσουν και την έξοδο, όπως μας περιγράψατε, στη θάλασσα. Το πέτυχε σε πρώτη φάση με την ασπίδα του Εφράτη, μπήκε στη μέση και τώρα πάει να εξαφανίσει εντελώς το κομμάτι που βλέπουμε στα αριστερά μας, που είναι το Αφρίν. Για να περιοριστεί η κουρδική απειλή στα ανατολικά του Εφράτη, στο δεξί μας χέρι, όπως το βλέπουμε. Και βεβαίως όλων αυτών έχει να κάνει και με την ανασφάλεια τη διαχρονική της Τουρκίας, ότι η κουρδική απειλή απειλεί την εδαφική της ακεραιότητα. Και ότι το ΠΚΚ και οι μονάδες προστασίας του λαού, το Συριακό δηλαδή παρακλάδι του ΠΚΚ, δύνανται στο μέλλον να δημιουργήσουν προβλήματα εντός της Τουρκίας και να βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στα καντόνια της Συρίας και όλον αυτό να δημιουργήσει το εφιαλτικό σενάριο για την Τουρκία. Γιατί δεν θέλει να έχουν οι Κούρδοι έξοδο στη θάλασσα, τι προσφέρει αυτό, ποιο πλεονέκτημα προσφέρει στους Κούρδους αυτό? Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έδινε αμέσως μια θαλάσσια διάσταση στο κουρδικό κρατήδιο, έτσι όπως διαμορφώνεται. Κάτι το οποίο θα έδινε όχι απλά έξοδο στην θάλασσα, αλλά θα επέτρεπε εμπορικές οδούς, κάποια στιγμή θαλάσσια ναυτική ισχύ. Και όλα αυτά τα πράγματα και θα μπορούσε να συνδεθεί πιο εύκολα με τον υπόλοιπο κόσμο και νομίζω είναι αυτονόητη η σοβαρότητα της θαλάσσιας διάστασης που μπορεί να έχει έναν κράτος και έναν κράτος χωρίς θάλασσα. Είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες, αν μου επιτρέπετε κύριε Τζάρα, εντύπωση ότι δεν πάει καλά αυτή η τουρκική επιχείρηση στην πόλη Αφρίν. Παρ' όλα αυτά ακούμε ότι είναι κοντά.
Ναι, δυστυχώς έχετε δίκιο, ότι έχει για κάποιο λόγο, η ερμηνεία η δικιά μου είναι διότι αναλύουμε την πραγματικότητα με βάση τους δικούς μας ευσεβοποθισμούς, ότι η τουρκική επιχείρηση στο Αφρίν πάει χάλια και ότι οι Τούρκοι μετράνε φέρετρα και ότι υπάρχει αυτή τέλος πάντων η δυσκολία και ότι θα γίνει το Βατερλό της Τουρκίας στην Αφρίν ή ότι θα γίνει το Βιετνάμ της Τουρκίας, όπως έλεγαν, να θυμηθούμε, τότε και με την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη, όταν πλησίαζαν στην πόλη Αλμπάπ, περίπου στο εκεί που τελειώνει η σκούρα πράσινη ζώνη στα νότια. Δεν έγινε ούτε την πρώτη φορά, ούτε και τώρα έγινε. Ομολογουμένως, οι τουρκικές επιχειρήσεις έχουν καθυστερήσει. Όμως, πρώτα-πρώτα, οι μεγάλες απώλειες δεν είναι τουρκικές, του τουρκικού στρατού δηλαδή, αλλά είναι των φιλοτουρκικών συριακών μονάδων. Άρα, είναι έναν κόστος το οποίο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον ίδιο τον Ερντογάν. Οι απώλειες του τουρκικού στρατού είναι λιγότερο από 100 άτομα. Και έχουν αυξηθεί μόνο των τελευταίων καιρών που έχουν ενταθεί επιχειρήσεις και έχουν δεσμευτεί και άλλες μονάδες ειδικών δυνάμεων στο Αφρίν. Και πρέπει να πω, και αυτό είναι σημαντικό, ότι στο εσωτερικό της Τουρκίας η επιχείρηση στο Αφρίν λειτουργεί με έναν θριαμβευτικό τρόπο για τον ίδιο τον Ερντογάν. Το αφήγημα είναι ότι ακόμα το αίμα που χύνεται το τουρκικό στο Αφρίν δικαιώνει με θεολογικούς όρους, αν θέλετε, την προσπάθεια του Ερντογάν να προστατέψει την Τουρκία από την κουρδική απειλή, αυτή τη διαχρονική απειλή. Άρα ορθώς χύνεται αυτό το τουρκικό. Άρα ορθώς χύνεται και μάλιστα είναι, πολλοί βγαίνουν και λένε ότι είναι περήφανοι που έχασαν στρατιώτες σε αυτόν τον ιερό, με θρησκευτικούς πάντα ισλαμικούς όρους, σκοπό. Κύριε Ντζέρα, διάβαζα χθες ότι υπάρχει και λόγος που δεν περικυκλώνουν τον θύλακα εκεί, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, στο Αφρίν, για να δώσουν διέξοδο στους Κούρδους να φύγουν από μόνοι τους και να πάνε παρακάτω. Για να μπορέσει να μπει η Τουρκία, να καταλάβει τη ζώνη και να δημιουργήσει αυτό που μας περιγράφατε πριν. Ισχύει αυτό το πράγμα? Ότι δεν είναι ο στόχος να το περικυκλώσουν για να υπάρχει διέξοδος διαφυγής για τους Κούρδους? Όταν, αυτό είναι, έχει να κάνει με στρατιωτικούς όρους. Όταν περικυκλώνεις μια πόλη ή τέλος πάντων γενικά όρος της περικύκλωσης, για να μην οδηγήσεις τον εχθρό ή τον αντίπαλο να έχει πολύ στεναρή αντίσταση, πρέπει να του αφήσεις μια διέξοδο. Αν δεν του αφήσεις διέξοδο, τότε θα είναι αναγκασμένος να πολεμήσει μέχρι θανάτου. Μέχρι σεσχάτων, ακριβώς. Έτσι, ενώ ακόμα δεν έχουν περικυκλώσει το Αφρίν οι Τουρκοί, δηλαδή βλέπετε ότι ακόμα και στο χάρτη υπάρχει αρκετός χώρος και δυτικά και βόρεια και νότια για να διαφύγουν οι Κούρδοι, κάποια στιγμή φαίνεται, όπως επεκτείνεται η ζώνη, ότι η περικύκλωση θα γίνει περισσότερο από τον Νότο, ότι θα πρέπει, όπως έγινε και με τη Μοσούλη, οι επιχειρήσεις των Ιρακινών στη Μοσούλη, εναντίον του Ισλαμικού κράτους, είχαν αφήσει μια διέξοδο από όπου και διέφυγαν οι Ισλαμιστές και απελευθερώθηκε η πόλη. Και εδώ σε αυτήν την περίπτωση εκτιμώ ότι κάπου θα πρέπει να αφήσουν μια διέξοδο. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε στα δικά μου τα μάτια ποια θα είναι αυτή η διέξοδος. Αφενός διότι αν η διέξοδος είναι στα βόρεια, σημαίνει ότι αποκλείουν και περικλείουν τους Κούρδους σε αυτόν τον θύλακα που θα δημιουργηθεί και πιθανόν να γίνει και μια σφαγή η οποία θα είναι πολύ αρνητική για την Τουρκία. Άρα πάμε σε άλλα εθνοκάθαρσης. Ακριβώς όπως γίνεται περίπου στην Ανατολική Γκούτα αυτή τη στιγμή με τους βομβαρδισμούς του Άσαντ, που υπάρχει διεθνής κατακραυγή, ή θα διαφύγουν από τον Νότο και θα προχωρήσουν προς την πόλη Μαμπίτς για να ενισχύσουν τις κουρδικές δυνάμεις εκεί, κάτι που επίσης δεν θέλει ο Ερντογάν, διότι η Μαμπίτς είναι ο επόμενος σταθμός στα σχέδια της Τουρκίας. Και αν μου επιτρέπετε να αναφέρω και μια τελευταία εξέλιξη για την Μαμπίτς, που είναι πολύ σημαντική. Φαίνεται, σύμφωνα με τις τουρκικές δηλώσεις και συγκεκριμένα των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι επήλθε μια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Τούρκων για το καθεστώς ασφάλειας της Μαμπίτς, στην οποία εκτός από Κούρδους υπάρχουν και Αμερικανοί, και ότι αυτό το καθεστώς ασφαλείας θα διαχειρίζεται από κοινού και από τους Αμερικανούς και από τους Τούρκους. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, διπλωματική νίκη για τους ίδιους τους Τούρκους, που θα τους βοηθήσει να μην προχωρήσουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα τους βοηθήσει να αποσυρθούν από εκεί οι κουρδικές δυνάμεις προς τα ανατολικά του Εφράτη. Άρα στρατιωτικά καθαρίζουν στην περιοχή που βλέπουμε εκεί είναι το Αφρίν για να πετύχουν εκείνο το στόχο και διπλωματικά έχουν διασφαλίσει μια δικλίδα στην περιοχή του Μαμπίτς και θα αποφευθούν υπεραιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ναι, δεδομένου ότι θα ισχύσει αυτή η συμφωνία και δεν θα γίνει κάτι άλλο. Θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Ντζάρα, λέγοντάς μας πώς αυτή η επιχείρηση στην πόλη Αφρίν της Τουρκίας επηρεάζει τις σχέσεις της με Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία.
Νομίζω πώς ότι επιδρά σε αυτές τις σχέσεις. Καταρχάς, η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε αυτή την επιχείρηση αν δεν υπήρχε συνεννόηση τουλάχιστον με τη Ρωσία. Και αυτό ισχύει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές επιθέσεις της Τουρκίας, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ρωσία έχει τον έλεγχο του Συριακού εναέριου χώρου με όρους αεράμινας. Και έτσι επιτρέπει στην Τουρκία να κάνει τις αεροπορικές επιθέσεις, οι οποίες αν δεν υπήρχαν, δεν θα μπορούσε να προελάσει με τον τρόπο που προέλασε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεπώς, σε διπλωματικό επίπεδο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεννόηση με τη Ρωσία, η οποία πράττει αυτό το πράγμα διότι θέλει να φέρει την Τουρκία πιο κοντά στην ίδια και να την φέρει ενάντια στα αμερικανικά συμφέροντα. Αν θεωρήσουμε ότι η ζώνη αυτή, όπως σας είπα, είναι ρωσικής επιρροής, τότε αντιλαμβάνεστε ότι για την ίδια τη Ρωσία λειτουργεί θετικά το ότι μπορεί να διαχειρίζεται τις τουρκικές επιχειρήσεις με κάποιον τρόπο σε αυτήν τη ζώνη. Ταυτόχρονα, οι Αμερικανοί βλέπετε ότι τη δίνουν το καρότον, τη δίνουν κάποια κίνητρα για να μείνει κοντά στη Δύση και θα έλεγα ότι το θέμα της Μαντίτζου είναι ένα από αυτά, διότι δεν τη θέλουν να περάσει, δεν θέλουν η Τουρκία να περάσει στη σφαίρα επιρροή της Ρωσίας. Άρα βρίσκεται η Τουρκία μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων και δύο σφαιρών επιρροής, προσπαθεί να παίξει και στα δύο ταμπλό, κάποτε τη βγαίνει, κάποτε όχι, και κάποτε τη δίνουν το καρότον, κάποτε όμως τη δίνουν και το μαστίγιο, διότι ξεφεύγει από τα όρια τα οποία θέτουν μεγάλες δυνάμεις. Συνεπώς, η εξέλιξη στο καντόνι του Αφρίν, αλλά και γενικότερα η εξέλιξη στο μέτωπο στο θέατρο της Βορειοδυτικής Συρίας, θα κρίνει νομίζω σε μεγάλο βαθμό ποια θα είναι η σχέση της Τουρκίας και με τους Αμερικανούς και με τους Ρώσους, αλλά τελικά θα δείξει και ποιον προς τα που κινείται η διευθέτηση για το μέλλον της Συρίας. Δηλαδή, τι θα γίνουν αυτές οι ζώνες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περιοχή της Ασπίδας του Εφράτη η Τουρκία έχει ξεκινήσει να δημιουργεί στρατιωτικές βάσεις και να δημιουργεί βιομηχανικές πόλεις όπου θα εργοδοτήσει μέχρι 6.000 Σύρους. Που σημαίνει ότι στέλνει μήνυμα ότι δεν ήρθα για να φύγω. Ακριβώς, ή ότι θα φύγω μένοντας, τέλος πάντων, δημιουργώντας ένα προτεκτοράτο τύπου ψευδοκράτους, αν θέλετε, μια τουρκική δημοκρατία της Βορείου Συρίας, η οποία θα διοικείται από Σύρους, από Τουρκμένους κτλ. Οπότε είναι ένα περίπλοκο μοτίβων, το οποίο ανάλογα με τις εξελίξεις σε στρατιωτικό επίπεδο θα επηρεάσουν και το διπλωματικό. Εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και για τη βοήθειά σας.